Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά υποδεχόμαστε απόψε ως ομιλητής στο πλαίσιο των διαλέξεων της Τρίτης, της Ακαδημίας Αθηνών, τον διακεκριμένο συνάδελφο και ακαδημαϊκό κύριο Κωνσταντίνο Βαγενά από την πρώτη τάξη των θετικών επιστημών. Ο κύριος Βαγενάς σπούδασε χημικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το οποίο αποφύτησε το 1973 και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1976. Ακολούθως δίδαξε ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, το διάσημο Πανεπιστήμιο Yale, ως επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το περίφημο MIT. Και από το 1982 είναι καθηγητής χημικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η έρευνά του εστιάζεται στις περιοχές της κατάλυσης, της ηλεκτροχημίας και της μοντελοποίησης φυσικοχημικών και φυσικών φαινομένων. Έχει συγγράψει με τους συνεργάτες του περί τις 300 εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά. Είναι συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων και έχει τιμηθεί με αρκετά διεθνή βραβεία. Να τα ανέφερα τα βραβεία αυτά, δεν θα τελείωνα ποτέ, είναι τόσο πολλά. Και είναι βέβαια τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2010. Παρακαλώ τον αγαπητό συνάδελφο κύριο Βαγενά να πάρει το λόγο. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Προέδρου της Κυβερνήσεως και Γενικό Γραμματέα Ανωτά της Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριε Ζώρα. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Πανοσυλλογιώτατε Πατέρα Νεκτάρια. Αξιότιμε κύριε πρώην Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αξιότιμε Πρόεδρε της Ακαδημίας μας και γενική γραμματέα της Ακαδημίας μας, κύριε Ζερεφέ. Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί μου φίλοι που με συγκινήσατε και με συγκινείτε πραγματικά με την απόψινή σας παρουσία και συγγενείς, στενείς συγγενείς. Είναι μεγάλη χαρά μου που μου δίνετε ευκαιρία απόψε να σας μιλήσω για ένα θέμα, πιστεύω, αρκετά ενδιαφέρον. Ο τίτλος είναι «Νετρίνα, ύλη, φως και η ενοποίηση των βαρυτικών και πυρηνικών δυνάμεων». Θα καταπιαστούμε δηλαδή με ένα πρόβλημα πολύ γνωστό και πολύ παλιό, που το έθεσε ο ίδιος ο Αϊνστάιν στις αρχές του 20ου αιώνα, το πρόβλημα της ενοποίησης των δυνάμεων. Και επειδή μόλις ακούσαμε και τον αξιότιμο κύριο Πρόεδρο ότι έχω σπουδάσει χημικός μηχανικός, θα αναρωτιούνται μερικοί πώς και γιατί έχω μπει σε χωράφια που επ' πρώτης όψης φαίνονται όχι πολύ κοντινά. Η απάντηση είναι απλή, ότι η δουλειά των μηχανικών, και εγώ είμαι περήφανος που είμαι μηχανικός και χημικός μηχανικός, είναι να λύνουμε προβλήματα. Δεν είναι να φτιάχνουμε καινούργιες θεωρίες. Αυτό το αφήνουμε με χαρά στους αγαπητούς συναδέλφους φυσικούς, χημικούς, τους οποίους τους αγαπάμε και συνεργαζόμαστε. Υπάρχει, σε εμάς υπάρχουν οι χημικοί σχέτοι που ασχολούνται μόνο με το να φτιάχνουμε θεωρίες και εμείς οι χημικοί μηχανικοί που προσπαθούμε να τις εφαρμόζουμε. Άρα και εδώ, επειδή δεν υπάρχει το αντίστοιχο αντικείμενο φυσικός μηχανικός, γι' αυτό μπήκαμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια που κάναμε σήμερα, που όπως θα δούμε, τύχη αγαθή εστέφθη υπό σημαντική, θα έλεγα, επιτυχίας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την Ακαδημία Αθηνών που βρισκόμαστε και στην οποία η ερευνητική μου ομάδα και εγώ μοιραζόμαστε τον χρόνο ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Εδώ βλέπουμε την ωραία θέα από το Πανεπιστήμιο μας προς τον Κορινθιακό. Βλέπουμε την Ακαδημία μας που περνάω τις μισές εβδομάδες. Και εδώ βλέπουμε αυτό το θαύμα της τεχνολογίας. Είναι ένα τηλεσκόπιο νετρίνων, Super Kamiokande λέγεται, στην Ιαπωνία. Είναι ένα θαύμα της τεχνολογίας. Είναι σε βάθος 1 χιλιόμετρο κάτω από το έδαφος για να αποφεύγεται η οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με ακτινοβολίες. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος, κάθε μια από αυτές τις μπάλες εδώ είναι ένας φωτοπολαπλασιαστής και αυτό εδώ στο βάθος είναι μια βαρκούλα η οποία μεταφέρει 2 ερευνητές που κάνουν κάποιες επιδιορθώσεις εκεί. Καταλαβαίνετε το μέγεθος αυτής της επένδυσης, αλλά θα δούμε σήμερα μαζί γιατί πραγματικά άξιζε τον κόπο να μετρηθούν οι μάζες των νετρίνων. Αυτών των απειροελαχίστων σωματιδίων,
Λέω από πριν να καταλάβουμε ότι είναι περίπου 1.000.000.000 δισεκατομμύρια φορές ελαφρύτερα από το πρωτόνιο και το νετρόνιο. Για να καταλάβουμε γιατί απειροελάχιστο σωματίδιο μιλάμε. Και όμως είναι γεμάτα στο κόσμος από αυτά. Εδώ που καθόμαστε και αναπνέουμε, περίπου 60 εκατομμύρια από αυτά μπαίνουν και βγαίνουν από κάθε τετραγωνικό εκατοστό του δέρματός μας. Δεν το παίρνουμε καθόλου είδηση. Και όμως θα δούμε, όλα αυτά δεν είναι εις μάτιν. Επιτελούν και έχουν επιτελέσει ένα σημαντικότατο σκοπό. Όπως θα δούμε, αυτά είναι που έχουν δημιουργήσει τις μάζες, ακόμα και εμάς, αυτά. Θα το δούμε σήμερα πώς αυτό έχουν γίνει και σε αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να πω ότι στην Πάτρα, συνεργάτες μου και εγώ, έχουμε παίξει έναν, θα έλεγα, αρκετά πρωταγωνιστικό ρόλο τα τελευταία 10-12 χρόνια, στο να καταλάβουμε τι κρύβουν αυτά τα απειροελάχιστα σωματίδια. Λοιπόν, ξεκινάμε βέβαια από τους μεγάλους δασκάλους. Και θα σας πω αμέσως γιατί τους λέω μεγάλους δασκάλους. Πρώτα απ' όλα, αυτοί οι δύο μεγάλοι φιλόσοφοι, αυτοί οι δύο γίγαντες, είναι ακόμα και τώρα πρώτος και δεύτερος παγκοσμίως στις αναφορές, στις ετεροαναφορές. Πρώτος ο Μέγας Αριστοτέλης, δεύτερος ο Μέγας Πλάτων. Από τον Γκάρφιλντ, στο Citation Index που ακούτε τώρα όλοι, στους 10 πρώτους υπάρχουν 6 Έλληνες και οι 6 αρχαίοι. Είναι πρώτο-δεύτερο αυτό εδώ το δίδυμο, το φοβερό, και κατόπιν αρχίζουν Καντ, Μάρξ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στις άλλες 4 θέσεις μετά από τους 6 Έλληνες. Λοιπόν, να δούμε γιατί πραγματικά ό,τι και να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους είναι λίγο. Και να πω ότι αυτά τα αποσπάσματα τα διάβασα αφού είχαμε κάνει τη δουλειά, η οποία επιγραμματικά από ένα εξώφυλλο ξένου περιοδικού βλέπετε τι είναι. Με τους συνεργάτες που θα τους γνωρίσετε σήμερα έναν-έναν, έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο. Δεν φτιάχνουμε, εμείς είπαμε, μηχανικές θεωρίες καινούργιες, φτιάχνουμε ένα μοντέλο. Εξετάζουμε λοιπόν 3 νετρίνα, τα οποία γυρίζουν γύρω-γύρω σε ένα κύκλο με βάση την βαρυτική τους έλξη. Μα θα πείτε τώρα τόσο ελαφριά και να έχουν βαρύτητα. Όμως υπάρχει ο Μέγας Αϊνστάιν που όλοι τον έχουμε ακούσει, ο οποίος έχει πει ήδη από το 1905 όταν κάποια σωματίδια τρέχουν γρήγορα, η μάζα τους γιγαντώνεται. Και θα δούμε πώς αυτό είναι το θαύμα που κάνει αυτούς τους νάνους γίγαντες και που έχει φτιάξει τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τον κόσμο που ξέρουμε. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν ξαφνικά στον Τίμιο του Πλάτωνος αυτή τη φράση. Τη διαβάζω πρώτα στα νέα ελληνικά. Καταρχάς, χωρίς αμφιβολία, είναι σε όλους φανερό ότι η φωτιά, το νερό, η γη και ο αέρας είναι σώματα. Και ακόμα ότι κάθε σώμα έχει και τη διάσταση βάθους. Το βάθος πάλι περικλείεται κατά ανάγκη από επιφάνειες. Και όσες από τις επιφάνειες είναι επίπεδες, αποτελούνται από τρίγωνα. Τα πάντα εκ τριγώνων συνέστηκεν, λέγει, σε αττική διάλεκτο μάλιστα βέβαια. Και κοιτώντας το μοντέλο μας, βέβαια, είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Και κοιτώντας και τον μεγάλο Αριστοτέλη τι έχει πει στο έργο του Μηχανικά Α, πάντων έχει τις αιτίες, στην αρχή είναι ο κύκλος. Όλα δηλαδή έχουν ξεκινήσει, έχουν δημιουργηθεί από τον κύκλο. Δηλαδή πρακτικά αυτοί οι δύο γίγαντες, οι μακρινοί παππούδες μας, τα έχουν πει όλα που πρόκειται να σας πω σήμερα. Και θα δείτε πώς αυτά λειτουργούν σχεδόν θαυματουργά για να λύσουν αυτό το πρόβλημα των 100 χρόνων που συζητούσαμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας λίγα λόγια για τα νετρίνα. Τα νετρίνα είναι τα πολυπληθέστερα και ελαφρύτερα σωματίδια στο σύμπαν. Είναι φοβερά ελαφριά. Οι μάζες τους, θα δούμε, είναι 3 είδη νετρίνων. Είναι από 1 έως 10 στην τρίτη μιλιειδή. Αυτές είναι οι μονάδες που χρησιμοποιούν οι αγαπητοί μας φίλοι φυσικοί για τη μάζα. Η υβή ανά σε τετράγωνο. Θα το χρησιμοποιήσουμε κι εμείς για να προσανατολιστούμε λίγο όσο έχουμε συνηθίσει με κιλά και γραμμάρια. Είναι ότι ένα πρωτόνιο ή ένα άτομο υδρογόνου ζυγίζει 1 δισεκατομμύριο υβή. 1 γίγα υβή, εντάξει. Άρα 1 γίγα υβή ζυγίζει ένα πρωτόνιο και αυτό εδώ που ζυγίζει 1 μίλι υβή σημαίνει ότι είναι 1000 δισεκατομμύρια φορές ελαφρύτερο από το πρωτόνιο. Εντάξει. Λοιπόν,
Τώρα, πώς το αντεληφθεί, είναι τα πιο πολλά, 10 στην 90. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια είναι γύρω στα 10 στην 78. Άρα κολυμπάμε, και θα σας το δείξω αυτό άμεσα, σε μια θάλασσα από νετρίνα και εδώ μέσα που μιλάμε. Μπαίνουν και βγαίνουν από τον οργανισμό μας συνέχεια. Λοιπόν, πώς τα αντιληφθήκαμε. Ο πρώτος που τα υποψιάστηκε ήταν ένας αυστριακός διαπρεπής φυσικός και πολύ κοσμοπολίτης, ο Πάολι, ο οποίος το 1937, κάνοντας πειράματα β' διάσπασης, η β' διάσπαση είναι η μετατροπή του νετρονίου προς πρωτόνιο και ηλεκτρόνιο, τώρα λέμε συν ένα αντινετρίνο, αλλά εκείνα τα χρόνια βέβαια δεν ξέρανε για αντινετρίνα και δεν του έκλεινε το ισοζύγιο ενέργειας. Κάπου χανόταν ενέργεια. Οπότε ο Πάολι βρέθηκε σε ένα τραγικό δίλημα. Ή να πει ότι δεν ισχύει η αρχή της διατήρησης ενέργειας ή ότι τελικά έχει ανακαλύψει ένα άλλο σωματίδιο. Δεν τόλμησε να πει το πρώτο, γιατί κάποιος άλλος προγονός μας, εξίσου σημαντικός βέβαια, ο Δημόκρατος, είχε πει ότι μηδέν εκ του μειόντος γίγνεστε, μηδέν εις το μειόν φθήρεστε. Δηλαδή, διατηρείται η ενέργεια, δεν χάνεται. Η μάζα, η ρίζα εν παρόδο, χάνεται και δημιουργείται, και όπως θα δούμε σήμερα. Και το όλο πρόβλημα που λύσαμε είναι πώς έχει δημιουργηθεί η μάζα τελικά από τα νετρίνα. Λοιπόν, και έγραψε ένα γράμμα που ανησύχησε όλους τους φίλους του. Μου συμβαίνει κάτι τραγικό στην προσωπική μου ζωή και ανησυχήσαν, γιατί ο άνθρωπος ήταν πάντα σε νύχτες και αυτά. Και τελικά λέει: έχω ανακαλύψει ένα σωματίδιο, αλλά δεν μπορώ να το δω. Λοιπόν, αυτά με τον Πάολι. Μπράβο για τη διέστησή του. Χρειάστηκαν σχεδόν 20 χρόνια όταν δύο Αμερικάνοι σε ένα ορυχείο της Ντακότα το 1986, ο Ρέιν Σιωκάουν, κατάφεραν και απομόνωσαν καμιά δεκαριά νετρίνα. Και αποδεδειγμένα βρήκαν ότι αυτά είναι νετρίνα. Και πήρανε το βραβείο Νόμπελ και οι δύο τελικά. Τα νετρίνα είναι δύο ειδών. Αυτά που είναι ολόγυρά μας, τα οποία είναι ελεύθερα, στην αέρια φάση, θα δούμε και αυτά παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και αυτά που είναι δέσμια. Τώρα, ότι υπάρχουν δέσμια νετρίνα, θα τολμούσα πάλι να πω ότι η ομάδα μας στην Πάτρα είναι η πρώτη που το έθεσε ως μια σημαντική πιθανότητα. Εδώ εκ των υστέρων, θα το πω και αυτό με συντομία, θα έχετε ίσως ακούσει ότι όποτε γίνεται κάποια έκρηξη υπερκενοφανούς, αυτά που λένε supernova, το φως αργεί να έρθει. Τις πρώτες 5-10 μέρες καταφθάνουν νετρίνα από την άλλη άκρη του σύμπαντος. Και λες, μα πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, να υπάρχουν σωματίδια που να τρέξανε πιο γρήγορα από το φως. Τώρα που θα δούμε μεθοδικά τι ακριβώς είναι το φως με βάση την ύπαρξη των νετρίνων, θα καταλάβουμε πώς και γιατί γίνεται αυτό το πράγμα και γιατί όντως καταφθάνουν πρώτα κάποια γρήγορα νετρίνα και μετά που έχει στρωθεί, όπως θα δούμε, ένας δρόμος, έρχεται και το φως. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να εξετάσουμε τα ελεύθερα νετρίνα. Τα δέσμια, όπως θα δούμε, έχουμε προτείνει και θα το συζητήσουμε σήμερα ότι σχηματίζουν τέτοιες τριάδες περιστρεφόμενες. Δηλαδή, λες και είχαμε ακούσει προφητικά τον Αριστοτέλη για τον κύκλο και τον Δημόκριτο για το τρίγωνο και τον Πλάτωνα για το τρίγωνο και φτιάξαμε αυτό το σχήμα. Τύχη αγαθή ήταν που φτιάξαμε. Λοιπόν, οι παλιοί μας, αυτοί οι πρόγονοι μας βοηθάνε, έστω και όταν δεν τους έχουμε διαβάσει προσεκτικά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτοί είναι οι ήρωες, οι δύο, ο Κατζίτα και ο Μακδόναλντ, που κατάφεραν να μετρήσουν τη μάζα των νετρίνων γύρω στα 2012 και σχεδόν αμέσως μετά, το 2015, πήραν το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Εδώ βλέπουμε την πειραματική διάταξη του Κατζίτα στην Ιαπωνία, είπαμε σε βάθος ένα χιλιόμετρο. Κάθε μια από αυτές τις μπάλες είναι ένας φωτοπολεπλασιαστής. Λένε ότι είναι τόσο ευαίσθητοι που αν ανάψουμε ένα φακό στη σελήνη θα το αντιληφθούν αυτοί οι φωτοπολεπλασιαστές αμέσως. Τέτοια είναι η ευαισθησία τους. Και η ανείχνευση βασίζεται σε ένα φαινόμενο που λέγεται φαινόμενο Τσερέγκοφ ή Τσερέγκοφ στα ελληνικά. Το οποίο είναι ένα φαινόμενο που εκλείεται μια ακτινοβολία, Τσερέγκοφ λέγεται, όταν σωματίδια διαβαίνοντας μέσα από ένα μέσο τρέχουν πιο γρήγορα από ό,τι το φως μπορεί να τρέξει σε αυτό το μέσο. Όχι στο κενό, μέσα σε αυτό το μέσο. Αυτό λοιπόν θα δούμε γίνεται και εδώ πέρα και εμφανίζεται αυτή η ωραία η μπλε ακτινοβολία και με βάση την ανάλυση της καταφέρανε και μετρήσανε τις μάζες και νάτε ποιες είναι. Είναι τρεις. Τρία είδη νετρίνων υπάρχουν με μάζες, ας πούμε, μη ένα, μη δύο και μη τρία. Φοβερά μικρές. Το ελαφρύτερο είναι 10^-3 ηλεκτρονιοβόλτ, δηλαδή ένα μίλι ηλεκτρονιοβόλτ ανά σε τετράγωνο. Οι άλλες είναι περίπου 6 και 36 φορές μεγαλύτερες. Πάμε λοιπόν τώρα
να δούμε τη σχέση του φωτός με τα νετρίνα. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι είναι το φως, τι ξέρουμε σήμερα για το φως. Έχουμε δύο θεωρίες που μας έχουν προσφερθεί τους τελευταίους δύο αιώνες. Μία από το Maxwell, που μας λέει ότι είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αυτό το μάθαμε πάρα πολύ καλά στο σχολείο, και μπορούν και διαδίδονται και στο κενό. Αρχικά μας φαίνεται λίγο περίεργο πώς μπορεί κάτι να μεταδιαδίδεται στο κενό, πριν όμως έτσι μας λένε. Και έρχεται βέβαια και ο Einstein, γύρω στα 1905, την ίδια εποχή που έγραφε τα άλλα μεγάλα του paper, και μας λέει ότι είναι σωματίδια τα οποία τα ονόμασε και φωτόνια. Και επίσης διαδίδονται και στο κενό. Για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να μάθουμε τώρα που επιτέλους μπορέσανε και μετρήσανε τις μάζες των νετρίνων. Μπορούμε να πάρουμε αυτή την κλασική εξίωση που λέγεται της φυσικοχημίας, που λέγεται εξίωση Newton Laplace, και να βάλουμε αυτή τη μάζα, τη μη-ένα, την ελαφρύτερη εδώ, είχαμε αυτή την ιδέα, να δούμε τι ταχύτητα θα προκύψει. Αυτή η εξίωση Newton Laplace, αν θέλετε πούμε, να υπολογίσετε την ταχύτητα του ήχου, που όλοι την ξέρουμε γύρω στα 300 πόσα είναι μέτρα το δευτερόλεπτο, πας και βάζεις την μάζα του μορίου, του αζότου ή του οξυγόνου, εδώ παναπνέουμε, μόρια τέτοια έχουμε. Βάζεις εκεί, βάζεις και τη θερμοκρασία δωματίου, 300 Κέλβιν, και υπολογίζεις 380 μέτρα στο δευτερόλεπτο. Μια χαρά. Και είχαμε την φαϊνή ιδέα με τους συνεργάτες να δοκιμάσουμε τι θα γίνει αν αντί για τη μάζα του νετρονίου, βάλουμε μέσα τη μάζα του ελαφρύτερου νετρίνου. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι στον παρανομαστή, θα προκύψει κάτι πολύ μεγάλο. Και είμαι σίγουρος ότι έχετε αρχίσει και υποψιάζεστε ήδη οι περισσότεροι τι περιμέναμε ότι θα βγει. Και περίπου εκεί έβγαινε. Και επί μέρες παιδευόμασταν, γιατί δεν ξέραμε τι θερμοκρασία να βάλουμε. Πρέπει να διαλέξει τη θερμοκρασία. Καλά, στη θερμοκρασία, αυτό βάζουμε 300 Κέλβιν, θερμοκρασία δωματίου, αλλά τι έννοια έχουν τα 300 Κέλβιν για τον άλλο να πούνε στην άλλη άκρη του σύμπαντος, σε κάποιο άλλο ηλιακό σύστημα. Και μια μέρα μου λέει ο συνεργάτης μου, ο αγαπητός, ο κύριος Διονύσης Τσούτσης, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, κύριε Βαγενά, έβαλα μέσα το Cosmic Background Radiation Temperature, τη θερμοκρασία υποβάθρου του κενού, και βγαίνει ακριβώς η ταχύτητα του φωτός. Του λέω, έβγε ο Διονύση μου, και στο ξαναλέω, έβγε. Πολύ μεγάλη ανακάλυψη, μπράβο Διονύση για πάλι. Και αυτό το δούμε τώρα υπό μορφή ενός διαγράμματος. Εδώ κάνουμε γραφική παράσταση αυτής της εξίσωσης που μόλις είδαμε. Κάνουμε δηλαδή παράσταση την ταχύτητα, διαρριμμένη μάλιστα με το σε, την ταχύτητα του φωτός, που όπως ξέρουμε δεν μπορεί να την ξεπεράσει κανείς, μέχρι το 1, και βλέπετε ότι όταν η μάζα ελαττώνεται, όπως μας περιγράφει αυτή η εξίσωση, μεγαλώνει η ταχύτητα, και πού γίνεται ίση ακριβώς με το σε, ακριβώς στη μη-ένα. Τα συμπεράσματα είναι πολλά και θα τολμούσα να πω συνταρακτικά. Πρώτα απ' όλα, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι κύματα νετρίνων. Μα θα ήταν πραγματικά δυνατόν να μπαίνουν και να βγαίνουν από τα μάτια μας 60 δισεκατομμύρια νετρίνων στο δευτερόλεπτο και να μην επηρεάζονται ότι βλέπουμε? Προφανώς αυτό που βλέπουμε, το φως, τα πάντα, τα πρόσωπα των αγαπημένων μας, όλα αυτά είναι κύματα νετρίνων. Είναι τα μόνα που υπάρχουν. Αυτό λύνει και το μυστήριο γιατί μπορούν και μεταδίδονται από τον ήλιο στη γη. Δεν χρειάζεται να λέμε ότι κινείται κάτι στο κενό. Κινούνται μέσα στη θάλασσα των νετρίνων που υπάρχει παντού και περιλούει τα πάντα. Επομένως, ήδη μάθαμε κάτι πολύ χρήσιμο για τα κύματα των νετρίνων. Το δημοσιεύσαμε αυτό στο καλύτερο περιοδικό φυσικοχημίας που υπάρχει. Μάλιστα, ένας τόμος αυτού του περιοδικού φυσικοχημίας αφιερωμένος σε κάποιον συνάδελφο ο οποίος είναι μέσα στην αίθουσα και τον χαιρετίζουμε. Και μάθαμε λοιπόν ότι το φως είναι κύματα νετρίνων. Και οι συνέπειες είναι πολλές. Εδώ έχουμε τις συχνότητες των διαφόρων σημάτων και βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο ειδών σήματα που μπορεί και αντιλαμβάνεται ο οργανισμός μας για την άμυνά του, για την πληροφόρησή του, καταρχήν. Μπορούμε και λαμβάνουμε κύματα ακουστικά, τα οποία είναι κύματα μορίων. Τώρα που με ακούτε τη φωνή μου είναι επειδή πάλονται εδώ μέσα μόρια αζότου και οξυγόνου κτλ. Και κύματα ηλεκτρομαγνητικά που τα συλλαμβάνει το μάτι μας, που είναι τα κύματα των αόρατων νετρίνων που είναι όμως ανάμεσά μας. Είδατε τι απλά πράγματα μπορεί να οδηγήσει μια μεγάλη εξίσωση όπως αυτή του Newton Laplace. Σταματάω λοιπόν εδώ το θέμα νετρίνα και φως και πάμε στο επόμενο θέμα, νετρίνα και ύλη.
Όταν ξεκίνησα σε αυτή την περιοχή πριν περίπου 15 χρόνια, άρχισα να διαβάζω, αγόρασα ένα πολύ καλό βιβλίο του Γκρίφιτς, θα σας το δείξω, και άρχισα να διαβάζω και ένα από τα πρώτα πράγματα που κατάλαβα είναι ότι υπάρχει το καθιερωμένο πρότυπο, το έχω ακούσει ήδη, το Standard Model, που περιέχει 17 περίπου σωματίδια, τα οποία είναι τα θεμελιακά, elementary, τα θεμελιακά του σύμπαντος. Αρχίζοντας να ξεφυλίζω αυτό το βιβλίο τις πρώτες σελίδες, ήταν μερικά πράγματα που μου κίνησαν την περιέργεια. Πάμε στις πρώτες σελίδες, πίνακα των στοιχειωδών σωματιδίων. Βρίσκεις το ηλεκτρόνιο, βρίσκεις τα νετρίνα. Τα νετρίνα με μάζα μηδέν. Αυτό το βιβλίο, ξέρω εγώ, είναι τώρα 20 χρόνια παλιό. Δεν είχαν προλάβει να βάλουν μέσα μάζες για τα νετρίνα. Άσε που ακόμα τότε και ακόμα και το standard μοντέλο έλεγε ότι δεν έχουν μάζα τα νετρίνα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αλλά το περίεργο για μένα ήταν ότι φαίνεται να υπάρχουν θεμελιακά σωματιδία που διασπώνται. Να, ας πούμε αυτό εδώ το μειώνιο διασπάται σε ηλεκτρόνιο και δύο νετρίνα. Και ακόμα χειρότερα με το Tau, με το W, με το Z, αυτά τα βοζόνια. Δηλαδή και έλεγα τελικά, τι είδους θεμελιακά σωματίδια είναι αυτά τα οποία διασπώνται σε άλλα. Και μετά από καμιά δεκαριά μέρες πάνω σε αυτούς τους πίνακες, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα, το οποίο έχουν συμφωνήσει όλοι, φυσικοί και εμείς, στους οποίους το έχω πει, ότι πέντε και μόνο πέντε είναι τα θεμελιακά σωματίδια. Ηλεκτρόνιο, πεζιτρόνιο και τα τρία νετρίνα. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι σύνθετα σωματίδια. Και πολύ κακώς και τα βαφτίσαμε θεμελιακά, γιατί απλώς μπλέκουμε τον κόσμο και τους καινούργιους που προσπαθούμε να μπούμε μέσα και να συνεννοηθούμε. Αυτά λοιπόν είναι τα μόνα. Και αυτό σας λέω αποδείχνεται πάρα πολύ εύκολα. Ένα τοπιόνιο διασπάται σε μειώνιο και ένα νετρίνο, το κάνιο κτλ. Και τελικά καταλήγουν όλα σε νετρίνα και αντινετρίνα. Αντινετρίνα είναι το αντισωματίδιο, όταν βλέπετε μια παύλα τέτοια σημαίνει αντινετρίνο. Και τώρα, άρα τα μόνα δημοκρίτια άτομα του σύμπαντος, άτομα, άτμητα, αυτός εννοούσε ο Δημόκριτος, είναι, είπαμε, τα ηλεκτρόνια, το ποζιτρόνιο και τα τρία νετρίνα. Και άρα βάσει της αρχής της μικροσκοπικής αντιστρεπτότητας μπορούμε να ξαναφτιάξουμε όλα τα άλλα σωματίδια με βάση αυτά τα πέντε. Και αυτός ήταν ο στόχος που βάλαμε. Και βέβαια, θελήσαμε δηλαδή, είπαμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς τα νετρίνα με τη βοήθεια των ηλεκτρονίων δημιουργούσαν τη μάζα. Γιατί είναι φανερό, από τα ίδια τα βιβλία, του standard μοντέλου προκύπτει αυτό το πράγμα. Πώς. Και τύχη αγαθή, φτιάξαμε αυτό το μοντέλο, το οποίο είχε όλες τις ευλογίες και του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, όπως ήδη καταλαβαίνετε. Και όπως θα δείτε, πραγματικά αυτό το τόσο απλοϊκό μοντέλο κάνει θαύματα. Η φύση τελικά είναι απλή και γενναιόδορη. Λοιπόν, καταρχήν, τι είναι αυτό το γάμα που θα το δούμε αρκετά σήμερα. Είναι ο παράγοντας του Λόρεντς. Είναι μια άλλη έκφραση για την ταχύτητα. Βλέπετε τον ορισμό της. Άμα η ταχύτητα ενός σώματος είναι 0, το γάμα είναι μονάδα. Ωραία. Άμα η ταχύτητα ενός σώματος είναι μεγάλη και τίνει στην ταχύτητα του φωτός, το γάμα πάει στο άπειρο, γίνεται τεράστιο. Και ο Αϊνστάιν μας δίδαξε ότι η ενέργεια δεν είναι μη μηδέν σε τετράγωνο όπως μαθαίναμε στο Λύκειο, αλλά είναι γάμα επί μη μηδέν σε τετράγωνο. Ωραία. Δηλαδή, όταν ένα σώμα τρέχει, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο η ενέργειά του. Λογικότατα. Αυτή είναι μια εξίσωση που έχουμε εδώ πέρα γράψει και υπάρχει μια δεύτερη που λέγεται εξίσωση του Ντεμπρέγκη. Θα σα εισαγάγω και σε αυτό, είναι το μεγάλο μάστορα της επιστήμης της φυσικής σε λίγο, ο οποίος μας λέει απλώς ότι η στροφορμή κάθε περιστρεφωμένου σωματιδίου μικροσκοπικού είναι κβαντισμένη και ίση με τη σταθερά του Πλάνκ. Και επειδή το πρόβλημα φαίνεται ενδιαφέρον, θα φτιάξουμε για να το λύσουμε μια μικρή dream team που λένε οι νέοι, μια μικρή dream team για να μας βοηθήσει για να το λύσουμε. Και θα καλέσουμε βέβαια τους τρεις καλύτερους φυσικούς όλων των εποχών που μπορούμε. Και φέρνουμε πρώτα την καλύτερα βέβαια τον μεγάλο Νεύτωνα, ο οποίος μας δόρισε αυτόν τον τύπο. Τον μαθαίνουμε ήδη από το δημοτικό, ότι η βαρυτική δύναμη είναι μια σταθερά της βαρύτητας G επί το γινόμενο των δύο μαζών που έρχονται διά το τετράγωνο της αποστάσεως. Πολλοί τον αμφισβήτησαν αυτό το τύπο, σου λέει τώρα που μπήκαμε σχετικότητες και αυτά, μα θα δούμε ακριβώς πόσο σοφός ήταν ο Νεύτωνας, αν λαμβάνουμε υπόψη μας και τον επίσης τεράστιο σοφό Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν λοιπόν έρχεται το 1905 και μας διδάσκει το εξής, πάρα πολύ σημαντικό, που υπάρχουν και διακεκριμένοι φυσικοί που δεν το έχουν πρόχειρο στο μυαλό τους, ότι κάθε σώμα έχει τρεις μάζες. Και άρα ποια να χρησιμοποιήσουμε στον νόμο του Νεύτωνα.
Ποιο είναι το σωστό, να χρησιμοποιήσουμε τη μάζα ηρεμίας, μηδέν, που είναι η μάζα που μετράμε όταν δεν κινείται ένα σώμα. Να χρησιμοποιήσουμε τη σχετικιστική μάζα που είναι γάμα επί μηδέν. Ή μήπως την αδρανιακή μάζα γάμα κύβος μηδέν. Και υπάρχει και η αρχή της ισοδυναμίας που μας λέει ότι η αδρανιακή μάζα είναι ίση με τη βαρυτική μάζα. Αυτή η αρχή της ισοδυναμίας είναι γνωστή σχεδόν από το μεσαίωνα. Γιατί διάφοροι περίεργοι, φυσικοί και φυσιοδίφες, πηγαίνανε και ρίχνανε από την κορυφή του πύργου της Πίζας πέτρες προς τα κάτω, διαφορετικής μάζας. Και βλέπανε ότι ανεξάρτητα από τη μάζα της πέτρας, φτάναν όλες περίπου ταυτόχρονα στο επίπεδο κάτω. Και αυτό σημαίνει ότι η αδρανιακή μάζα είναι ίση με τη βαρυτική. Η αδρανιακή εκφράζει την αντίσταση που φέρνει η πέτρα στο να επιταγχυθεί και η βαρυτική, τη βαρυτική έλξη που τραβάει. Επομένως, εκ πρώτης όψης φαίνεται ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όταν χρησιμοποιούμε τον νόμο του Νεύτωνα σε σωματίδια που έχουν πολύ μεγάλες ταχύτητες, όπως αυτό που θέλουμε να μελετήσουμε, πρέπει να βάζουμε το γ1 και γ2 στην τρίτη δύναμη. Και αν είναι ίσα τα σωματίδια, όπως θα παίρνουμε στο μοντέλο μας, ένα γάμα στην έκτη. Αυτό το γάμα στην έκτη θα δούμε κάνει θαύματα. Γιατί μπορεί να πάρει αυτό το ήσυχο αρνάκι που λέγεται βαρυτικός νόμος Νεύτωνα και να το κάνει το τρομερότερο θηρίο που λέγεται πυρηνική δύναμη. Αυτό το γάμα στην έκτη θα δούμε ότι μέσα στα πρωτόνια και τα νετρόνια μας που έχουμε γυρίζουν αυτά τα σωματίδια με ταχύτητες τέτοιες που το γάμα τους είναι γύρω στα 7 επί 10 στην 9. Δηλαδή, αυτόματα η δύναμη γίνεται ισχυρότερη κατά 27 τάξεις μεγέθους από αυτό που σου λέει ο σκέτος Νεύτωνα, χωρίς τα γάμα. Βλέπετε την τεράστια προσφορά του Αϊνστάιν, αλλά να πω και κάτι που εγώ σαν μηχανικός δεν ήμουν συνηθισμένος. Στη μηχανική βγαίνει κάποια εξίσωση, να έχει και μια προσέγγιση, 1%, 2%, 5%. Εδώ τα πράγματα λειτουργούν ακριβώς. Θα δείτε την ακρίβεια με την οποία θα προβλέψουμε με βάση αυτούς τους δύο γίγαντες, τον Νεύτωνα και τον Αϊνστάιν, τη μάζα του νετρονίου και πραγματικά θα εκπλαγείτε. Δηλαδή, όταν ισχύει μια εξίσωση στη φυσική, ισχύει πέρα ως πέρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να εισαγάγουμε και το τρίτο μέλος της Dream Team αυτής εδώ, ο οποίος είναι ο Γάλλος Louis Debray, ο οποίος έκανε το διδακτορικό του και το τέλειωσε γύρω στα 26 του και όταν είδε το διδακτορικό του ο Μέγας Αϊνστάιν είπε «Επιτέλους βλέπω φως στην άκρη του τούνελ». Αμέσως κατάλαβε ο μεγάλος μαέστρος την αξία αυτής εδώ της εξίσωσης του Debray, που ουσιαστικά μας λέει ότι η στροφορμή κάθε περιστρεφωμένου σωματιδίου είναι... τον σφάζουμε συνήθως, από ό,τι μου έχουν πει Γάλλοι φίλοι μου, Debray τον προφέρουν οι Γάλλοι. Υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι γνώστες της γαλλικής εδώ μέσα, εμείς και ο πρόεδρός μας, αλλά ας τον λέμε προς το παρόν έτσι. Και ο πρώτος που χρησιμοποίησε το μοντέλο αυτό, την εξίσου Debray, ήταν ο Μπορ, ένας από τους πατέρες της χημίας, ο οποίος μοντελοποίησε το άτομο του υδρογόνου γύρω στα 1920 και είπε το άτομο του υδρογόνου είναι ένα ηλεκτρόνιο που γυρίζει γύρω από ένα πρωτόνιο. Θαυμάσια, έγραψε την εξίσωση της κίνησης με τον νόμο του Κουλόμπ εδώ και είναι ο πρώτος που για να το λύσει εισήγαγε αυτή τη δεύτερη εξίσωση του Debray. Και τώρα φτάνουμε στη λύση του μυστηρίου. Βάζουμε όλους αυτούς τους γίγαντες μαζί να μας φωτίσουν. Φαίνεται μπρίζει το slide, αλλά τα πράγματα είναι απλά. Εδώ είναι τα τρία νετρίνα τα οποία γυρίζουν. Είναι πάρα πολύ απλό, Πέτρο. Εδώ είναι η εξίσωση της κίνησης. Το M τετράγωνο προς R το θυμόμαστε από το λίθιο. Το Γ μπαίνει λόγω της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Αυτό είναι ο νόμος του Νεύτωνα, αλλά με το γάμα στην έκτη, επίσης του Αϊνστάιν. Το ρίζα 3 απλώς από τη γεωμετρία του προβλήματος. Αυτή λοιπόν είναι η εξίσωση της κίνησης, που λαμβάνει υπόψη στην ειδική σχετικότητα. Έχουμε δύο αγνώστους, την ακτίνα περιστροφής και το γάμα, την ταχύτητα. Και η δεύτερη εξίσωση, όπως είπαμε, ήδη ανήκει στον Debray, είναι η βασική εξίσωση της κβαντομηχανικής. Άρα το μοντέλο αυτό συνδυάζει για πρώτη φορά την σχετικότητα και την κβαντομηχανική. Επί χρόνια τα βιβλία της φυσικής λένε ότι όταν μπορέσουν να συνδυαστούν η σχετικότητα και η κβαντομηχανική θα γίνουν θαύματα και να το θαύμα που όντως γίνεται. Πάμε και αντικαθιστούμε σε αυτόν εδώ τον τύπο.
Λύνουμε. Είναι πολύ απλή λύση αλληλευρικού επίπεδου, λυκειακού επίπεδου και βγαίνει αυτός εδώ ο τύπος για τη μάζα αυτού του συνθέτου σώματος που ομοτολοποιούμε το νετρόνιο. Μια σταθερά μπροστά, 3 στη 13 δωδεκάτη, πιο από εσάς γρήγορα στα μαθηματικά βλέπετε και πώς προέκυψε αυτό. Το 3 είναι από εδώ, το 1 δωδέκατο προέκυψε από αυτή την έκτη ερτηρίζει αυτού του πράγματος, τέλος πάντων. Λοιπόν, μάζα του Planck, η μάζα του Planck είναι HC προς G, ή καλύτερα να πάρουμε αυτόν εδώ τον τύπο που τον προτιμάω, είναι ο ίδιος ακριβώς, απλώς έχω βάλει μέσα τον ορισμό της μάζας του Planck. Και μας λέει λοιπόν ότι είναι αυτή η σταθερά, μετά έχουμε H, η σταθερά του Planck, επισέα την ταχύτητα του φωτός, δια G, στην 1 έκτο δύναμη, επί τη μάζα του, του βαρύτερου νετρίνου, γιατί με αυτό δουλεύουμε, στη 2 τρίτα δύναμη. Και ο του θαύματος, όταν βάλετε εδώ πέρα μέσα τη μάζα του βαρύτερου νετρίνου που μέτρησε ο Κατζήτα στην Ιαπωνία και αντικαταστήσετε, βγαίνει η μάζα του νετρονίου. Είναι με ακρίβεια της τάξης του 1%. Είναι απίστευτη η χαρά που νιώσαμε όταν το είδαμε αυτό το πράγμα. Και εύχομαι σε όλους κάποτε να τους τύχει κάτι τόσο το υπέροχο. Δηλαδή, μίλησαν μαζί όλοι. Όλοι που συνεισέφεραν σε αυτό. Οι παλιοί, ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων που να το σε επιχέρει εδώ πέρα, διότι το είχε πει, με τρίγωνα και με κύκλους θα βγάλετε άκρη. Είναι απίστευτο. Και μάλιστα κοιτάξτε τι ωραίος είναι αυτός ο τύπος και πώς και οι τρεις άλλοι μεγάλοι, οι πιο σύγχρονοι, έχουν μπει εδώ πέρα μέσα. Υπάρχει το H του Ντεμπρέγη, υπάρχει το C του Αϊνστάιν και υπάρχει το G του Νεύτωνα. Δηλαδή και οι τρεις έχουν βάλει το γράμμα τους μέσα, έχουν βάλει τις σφραγίδες τους. Αυτή που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι η μεγαλύτερη φυσική. Εξαιρέσουμε τους αρχαίους της σύγχρονης εποχής. Ωραία. Πάμε να το δούμε και λίγο γεωμετρικά, θα έλεγα. Εδώ θα κάνουμε γραφική παράσταση όπως κάναμε στο Λύκειο των δύο εξισώσεων. Η μία, η εύκολη, είναι του Ντεμπρέλη. Εδώ οι δύο άξονες είναι το Γ, δηλαδή η ταχύτητα, και το R, η ακτίνα περιστροφής. Λοιπόν, εδώ βλέπετε από τη σχέση είναι σχεδόν μια ευθεία. Μεγαλώνει η ακτίνα, μικραίνει η ταχύτητα. Ωραία. Και η άλλη με τη σχετικότητα κάνει αυτό εδώ τα ωραία και τέμνει τελικά σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Η τιμή στον κάτω άξονα είναι τα 0,63 φεμτόμετρα που είναι η ακτίνα του νετρονίου και του πρωτονίου σε εκπληκτική συμφωνία με το πείραμα, ποσοτική συμφωνία. Και η μάζα, το γάμα είναι 7 επί 10 στην 9, όπως ήδη σας είπα, και η μάζα είναι 939,565 η μάζα του νετρονίου. Ένα απίστευτο θαύμα. Αυτό είναι το μοντέλο των περιστροφωμένων νετρίνων εφαρμοζόμενο στην περίπτωση του νετρονίου. Ποια είναι η διαφορά πρωτονίου και νετρονίου, θα σας τη δείξω αμέσως. Απλώς το πρωτόνιο, το λέω από τώρα, έχει στο κέντρο περιστροφής να κάθεται ένα ποζιτρόνιο, δηλαδή το ανάποδο του ηλεκτρονίου, το αντισωμάτιο του ηλεκτρονίου. Αυτό είναι που του δίνει το φορτίο το συνένα, ενώ το νετρόνιο είναι ουδέτερο. Να δούμε όμως, να χαρούμε λίγο μερικές άλλες ιδιότητες της λύσης. Το γάμα το είπαμε, ότι είναι 7 επί 10 στην 9. Τον ορισμό της μάζας του Planck τον είπαμε, ότι η ακτίνα είναι 0,63 FM, φεμτόμετρα το είπαμε. Κοιτάξτε την εκπληκτική συμφωνία αυτού του αριθμού με τις μετρήσεις. Μπόρεσαν στην Αμερική και μετρήσανε για πρώτη φορά την κατανομή της πίεσης μέσα σε ένα νετρόνιο και κοιτάξτε τι βρήκανε. Δημοσιεύτηκε στο Nature 2018, ο Μπέρκερ και οι συνεργάτες του. 0,63 φεμτόμετρα είναι η ακτίνα, σε εκπληκτική συμφωνία με το μοντέλο του RLM. Και λόγω του συντοπισμού και της ψηλής ταχύτητας δημιουργείται μάζα. Η δικαίωση του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Και αν κάποιοι αναρωτιέστε μα πώς προχωράει αυτό το πράγμα, πόσο γνωστό έχει γίνει διεθνώς κτλ. Προχωράει. Μαζί με τον συνεργάτη μου, τον κύριο Γρηγορίου, πήγαμε πριν από 3 χρόνια, πριν ξεσπάσει ο μεγάλος κορονοϊός, καλεσμένοι στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυσικής στο Λομονόσοφ, στη Μόσχα. 700 φυσικοί μέσα στην αίθουσα, κάτι τέτοιο. Το παρουσίασα. Αποθέωση. Δηλαδή, κατέβηκε ο Στουντενίκιν, αυτός που μας είχε καλέσει να πάμε, μας είχε γνωρίσει τυχαία σε ένα συνέδριο πάλι με τον αγαπητό μου τον συνάδελφο στο Λονδίνο. Μας κάλεσε
ήρθε, είδε το πόστερ μας και μας κάλεσε. Και πήγαμε εκεί και κατέβηκε δίπλα μου και είπε σε αυτό το τεράστιο πλήθος των φυσικών: «Βλέπετε γιατί είναι σημαντικό να φέρνουμε ανθρώπους και από άλλους τομείς να μας μιλάνε». Αυτή είναι η φίλη μας η Ρώσια. Ανεξάρτητα τι λέει κανείς γι' αυτό, είναι από τους λαούς που υπάρχουν βαθιοί θεσμοί και όχι μόνο θρησκευτικοί και άλλοι που μας δένουν μαζί τους. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας λαός που δεν μας περιφρονεί. Αυτό καταλάβαμε σε εκείνο το ταξίδι. Σας το λέω, ήταν μια απέραντη χαρά που νιώσαμε και καταλάβαμε ότι κάτι καλό κάνουμε. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ακούγαμε κανένα μπράβο. Δηλαδή, λοιπόν, η δικαίωση λοιπόν του Πλάτωνα και να δούμε μερικές βασικές ιδιότητες της λύσης. Η βαρυτική μάζα είναι ίση σχεδόν με τη μάζα του Πλάνκ, δηλαδή καθένα από αυτά τα τρία νετρίνα πιάνει τη μάζα του Πλάνκ, που είναι μια τεράστια μάζα, το HCDG στην εντέφρα. Δηλαδή αυτό είναι 10 στην 28η ηλεκτρονιοβόλτα ένα σε τετράγωνο. Είπαμε 10 στην 9η είναι το πρωτόνιο. Φαντάζεστε τι είναι το 10 στην 28η. Δηλαδή είναι 20 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από τη μάζα του πρωτονίου. Τόση είναι η μάζα που αποκτάει το νετρίνο την ώρα που γυρίζει. Αυτή είναι η τιμή που παίρνει. Είναι απίστευτο. Και η δύναμη εκείνη τη στιγμή, που θα αποδείξω μετά και φαίνεται ήδη από εδώ, HA προς αέρα τετράγωνο, είναι ισχυρή δύναμη. Αυτό είναι ο ορισμός της ισχυρής δύναμης και είναι 137 φορές μεγαλύτερος από την ηλεκτροστατική δύναμη ανάμεσα σε ένα ποζιτρόνιο και ένα ηλεκτρόνιο στην ίδια απόσταση. Έχει δηλαδή τις ιδιότητες κατευθείαν του strong force, της ισχυρής δύναμης. Εδώ το α λέγεται fine structure constant, σταθερά της λεπτής δομής του σύμπαντος και είναι η τιμή 1 δι' 137. Και το πηλίκο τώρα, προσέξτε, αυτής της δύναμης, όταν γυρίζει αυτό το πράγμα σε σχέση με την ίδια δύναμη όταν δεν γυρίζει, είναι αυτό το 10 στην 59, σας έλεγα, που είναι πραγματικά ένα τρομερό νούμερο. Και είναι πάλι αυτό που σας είπα, ότι αν υπολογίσουμε τη δύναμη που κρατάει κάθε ένα από αυτά τα νετρίνα για να μην φύγουν, είναι το βάρος 100 ανθρώπων πάνω στη Γη. Δηλαδή, μέσα μας γυρίζουν 3 εκατομμύρια τέτοια πρωτόνια και νετρόνια, και κάθε ένα από αυτά τα νετρίνα κρατιέται μια τόσο τρομερή δύναμη για να μην φύγει. Λοιπόν, τώρα που έχουμε το RLM, μπορούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί του, να μοντελοποιήσουμε και άλλα πράγματα. Εδώ βλέπετε τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε. Με το ανοιχτό πράσινο του λαχανί βάζουμε τα βαριά νετρίνα, σαν και αυτά που χρησιμοποίησαμε για να μοντελοποιήσουμε το νετρόνιο και το πρωτόνιο, που σας έλεγα, που έχει και ένα ποζιτρόνιο στη μέση. Είναι περιστρεφόμενα λοιπόν νετρίνα και αυτά. Μετά με το σκούρο αυτό, το μπλε, με να ξέρετε τι είναι, συμβολίζουμε το ελαφρύ νετρίνο, για την ακρίβεια το μεσαίο νετρίνο. Αυτό που βρήκαμε και όσοι είμαστε χημικοί εδώ θα το καταλάβουμε, είναι ότι το μεγάλο και το μικρό νετρίνο, όταν γυρίζουν γύρω-γύρω στην ίδια δομή, υβριδίζονται. Γίνεται αυτό που λέμε υβριδισμός. Αυτό που έλεγε ο Πόλινγκ, που πήρε και το Νόμπελ της φυσικής και της χημίας την ίδια χρονιά, τον υβριδισμό, και σχηματίζουν αυτό το ενδιάμεσο νετρίνο, το οποίο υπάρχει σε όλα τα προϊόντα διάσπασης που βρίσκουμε έξω από πυρηνικούς αντιδραστήρες, κυρίως. Και τώρα εξηγείται, διότι είναι τα ελαφριά νετρίνα που παράγονται μέσα στον αντιδραστήρα και είναι τα βαριά που έρχονται από το διάστημα και δημιουργούν αυτές τις δομές. Εδώ είναι και το πιο περίπλοκο σωματίδιο σύνθετο που έχουμε μοντελοποιήσει με τους συνεργάτες μου και είμαι πραγματικά περήφανος γι' αυτό, τα καόνιο. Αυτό είναι μια δομή τριγωνικού οχταέδρου και έχει 7 άξονες συμμετρίας. Και πάλι θέλω να πω ότι χωρίς τους δύο πανάξιους συνεργάτες μου που έχω εδώ πέρα, και είναι και τρεις πανάξιοι, ο πρώτος σήκωσε τις πρώτες θύελλες που γράψαν το πρώτο βιβλίο, ο κύριος Φιεντή, που χαμογελάει, οι δύο νεότεροι, ο Διονύσης και ο Δημήτρης, σηκώσαν το βάρος του καονίου. Έχει την ίδια ακριβώς δομή, όσο και αν δεν τους φαίνεται, με το δευτέριο, που είναι το πρώτο πυρήνας που μοντελοποιήσαμε. Και έτσι δείξαμε ότι αυτά που βρίσκουμε ισχύουν και για την πυρηνική δύναμη. Γιατί λέμε ισχυρή δύναμη όταν είναι για ένα μεμονωμένο, ξέρω εγώ, πρωτόνιο ή νετρόνιο, αλλά είναι πυρηνική δύναμη όταν ήδη έχει και αυτή πυρήνα. Εντάξει, ο πλούστερος πυρήνας είναι το δευτέριο. Και κατάφεραν να τα βγάλουν πέρα με τους 7 άξονες περιστροφής. Είναι δύσκολες οι πράξεις, με το χέρι όλα. Και τέλος πάντων τα υπολογίσαμε. Και απλώς επιτρέψτε μου μια μικρή παρένθεση, πώς τα βρήκαμε όλα αυτά, δηλαδή ποια είναι η λογική μας. Θέλουμε, ας πούμε, να βρούμε ποια είναι η δομή, για παράδειγμα, ποιο να πούμε, του καονίου.
Λοιπόν, λέμε, τι βρίσκουμε στη βιβλιογραφία, πόσο είναι η μάζα του, 475 γιγαεβή ανά σε τετράγωνο, αν θυμάμαι καλά, περίπου. Οπότε λέμε, άρα πρέπει να πάρουμε γύρω στα 3 και 3, 6 το λιγότερο από αυτά εδώ τα νετρίνα, τα οποία κάπως να τα διατάξουμε σε κάποια συμμετρική δομή, τα οποία να περιστρέφονται και που τελικά όταν θα κάνουμε όλους τους υπολογισμούς με το RLM, εμπροκειμένου σε 7 άξονες επάνω, θα βγάζουν τη σωστή μάζα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτή δουλειά, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Και το πόσο τα καταφέραμε φαίνεται καθαρά εδώ. Εδώ κάνουμε γραφική παράσταση των πειραματικών μαζών 15 περίπου συνθέτων σωματιδίων, ανάμεσά τους το πρωτόνιο και τα νετρόνια που είναι εδώ και τα καόνια που συζητάμε και να τα εδώ απάνω, που είναι σχεδόν μισό γιγκαϊδί, 500 μεγαϊδί. Και σαν συνάρτηση αυτό που υπολογίζουμε το RLM. Και αν το RLM ήταν τέλειο, τότε όλα θα έκεινε σε αυτή τη διχοτόμο. Από ό,τι βλέπετε, με μια βεβαιότητα της τάξης του 1-2% αυτό συμβαίνει. Αυτό δείχνει την απίστευτη επιτυχία αυτού του μοντέλου του RLM, του μοντέλου των περιστροφωμένων νετρίνων. Είμαστε τυχεροί στη φυσική, και το λέω για τους συναδέλφους τους φυσικούς που είναι εδώ, στη φυσική είναι τα πράγματα πιο καθαρά. Στη χημεία δεν μπορεί κανείς να κάνει τέτοιους υπολογισμούς, γιατί τα ηλεκτρόνια είναι διάσπαρτα. Εδώ είναι σωματίδια τα οποία τρέχουν παλαβά σαν ταχύτητες κοντά στη ταχύτητα του φωτός, αλλά επιτρέπουν την ακρίβεια τέτοιου επίπεδου στους υπολογισμούς. Και βλέπετε ότι όλα τα αποτελέσματα πράγματι πέφτουν εδώ απάνω. Δημιουργούνται και τρεις ομάδες. Η ομάδα βεβαίως των βαριονίων, που είναι εδώ συγκεντρωμένες όλες, που είναι το πρωτόνιο και το νετρόνιο και τα πρωτοξάδερφά τους που έχουν ωραία ελληνικά ονόματα, λάμδα, ξύ, σίγμα, ωμέγα κλπ. Είναι excited state, διερμένες καταστάσεις του πρωτονίου και του νετρονίου. Εδώ πέρα έχουμε τα βαριά τα μποζόνια που καταλαβαίνετε γιατί είναι βαριά. Αν δεν πρόλαβα να το πω, το λέω τώρα, διότι έχουν περιστρεφόμενα ζευγάρια ηλεκτρονίου και νετρίνου μαζί. Οπότε από αυτό και μόνο είναι τόσο βαρύτερα. Και τέλος έχουμε και τα μεσόνια που είναι ελαφρύτερα γιατί είναι φτιαγμένα από τα πιο ελαφρά νετρίνα. Άρα έχουμε δείξει ότι το RLM είναι σε τρομερή συμφωνία με όσα σωματίδια έχουμε ως τώρα δοκιμάσει, που είναι όχι μόνο σύνθετα σωματίδια, αλλά και ένας απλός πυρήνας. Ο απλούστερος, ίσως το επόμενο βήμα μας, θα είναι να πάμε στον πυρήνα του, στον πυρήνα του ηλίου. Φεύγουμε μπροστά. Λοιπόν, και τι λένε και οι άλλοι. Ο Μέγας, εντός εισαγωγικών πολλών ανταγωνιστής και έχουμε και κάποια συνεργασία μαζί του κτλ. Πώς φαντάζεται το πρωτόνιο σύμφωνα με το στάνταρ μοντέλο. Εδώ είναι η εικόνα, το περιοδικό του CERN του 2019. Δηλαδή, μια πολύ περίπλοκη εικόνα, στην οποία υπάρχουν προφανώς απάνω γκλουόνια, διάφορα άλλα πράγματα, αλλά και τούτοι εδώ πέρα επίσης που είναι από το Scientific American, κάπου έχουν μπει σε κάποια παρόμοια λογική με εμάς, αλλά βλέπετε ότι ακόμα υπάρχουν και ghost particles που λένε μέσα, σωματίδια φαντάσματα, δηλαδή είναι πολύ πιο μπερδεμένες αυτές οι δομές από την δωρική, θα έλεγα, λιτότητα του RLM. Είναι πάρα πολύ απλό μοντέλο. Και να πω και αυτό ότι αν κάνετε Google στο RLM, στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας, θα δείτε ότι ήδη γράφονται πάρα πολλά ωραία πράγματα για το RLM. Αλλά να πάμε να δούμε το κλειδί για αυτό. Γιατί δηλαδή ως τώρα ήταν κρυφό αυτό το πράγμα. Γιατί ως τώρα δεν είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη τους τα νετρίνα σαν πιθανή μέτοχη στο σχηματισμό πρωτονίων και νετρονίων. Αυτό φαίνεται εδώ. Εδώ από κάτω είναι η κλίμακα της μάζας. Εδώ αριστερά, μικρές μάζες, είναι τα τρία νετρίνα. Πάρα πολύ μικρές μάζες. Εδώ είναι το πρωτόνιο και το νετρόνιο. Εδώ επάνω είναι τα quarks. Τα υποτιθέμενα quarks, τα οποία όμως κανείς δεν έχει μπορέσει να απομονώσει και να μελετήσει λεπτομερώς μέχρι τέλους. Άρα, βλέποντας αυτή την εικόνα, η φυσική και οποιοδήποτε άλλος λογικός άνθρωπος, λέει αυτά εδώ είναι τόσο μικρά, που αποκλείεται να έχουν σχέση με τη δημιουργία του πρωτονίου και του νετρονίου. Σε αυτή τη σκέψη όμως κανείς κάνει το μεγάλο λάθος να ξεχάσει τον μεγάλο Αϊνστάιν, ο οποίος με την ειδική του σχετικότητα, όπως είδαμε, αν βάλουμε τρία τέτοια νετρίνα να γυρίζουν γύρω-γύρω και λάβουμε υπόψη μας και τον τεμπερέ, και ξαφνικά πεταγόμαστε από εκεί εδώ, μπαμ, ακριβώς χτυπάμε στο κεφάλι τα βαριόνια, τα πρωτόνια και το νετρόνιο. Άρα, ως τώρα ήταν η σχετικότητα του Αϊνστάιν παραμελημένη, που δεν επέτρεπε να δούμε
το φως. Και τώρα, δόξα τω Θεώ, το έχουμε δει. Λοιπόν, θα τελειώσω κάνοντας και αυστηρά, δείχνοντας την ενοποίηση των βαρετικών και ισχυρών δυνάμεων, μερικοί συμβολισμοί. Την ισχυρή δύναμη πάντα τη λέμε HS, που εδώ, άνα, εδώ πάνω, είναι HC προς R τετράγωνο, FS. Αυτή είναι η ισχυρή δύναμη. Είναι στα βιβλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η δύναμη που κανείς δεν μπορεί να την ξεπεράσει. Ο νόμος της βαρύτητας του Νεύτωνα για είναι τούτος εδώ πέρα, με το ρίζα 3 όταν κινούνται τα σωματίδια σε κυκλική τροχιά. Ωραία. Και είδαμε ότι όταν βάλουμε και τον Αϊνστάιν μαζί, εμφανίζεται αυτό το γάμα στην 6. Εδώ λοιπόν, εδώ θα επικεντρωθούμε μόνο στην τελευταία γραμμή. Εδώ είναι απλώς πράξεις που αποδείχνουν αυτό το ωραίο που δείχνουμε εδώ κάτω. Ξεκινάμε από το νόμο λοιπόν της βαρύτητας του Νεύτωνα με το γάμα στην 6. Αντικαθιστούμε το γάμα από εδώ, τον τύπο που έχουμε βγάλει, τον Αϊνστάιν, εδώ και απαλήφονται τα πάντα και βγαίνει τελικά HC προς R τετράγωνο. Βγαίνει ισχυρή δύναμη. Να την λοιπόν η ενοποίηση της βαρύτητας με την ισχυρή δύναμη. Strong force ή nuclear force. Και εδώ το δείχνω αυτό πιο απλά, ότι ο ίδιος αυτός τύπος, που βασικά είναι ο τύπος Νεύτωνα-Αϊνστάιν, Νεύτωνα στη δομή και γάμα στην έκτη σχετικότητα, ο οποίος αν του βάλετε γάμα ίσον 1, μας δίνει το βαρυτικό νόμο του Νεύτωνα, όπως το ξέρουμε από το γυμνάσιο, και αν βάλετε το γάμα ίσον αυτό, μας δίνει την ισχυρή δύναμη. Άρα το πρόβλημα αυτό το μεγάλο έχει λυθεί. Το δημοσιεύσαμε σε ένα περιοδικό που λέγεται Axioms, μαθηματικής μηχανικής. Συνεργαζόμαστε με τον εκλεκτό συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ηλία Ιφαντή, που θα το γνωρίσετε αργότερα με τη μάκη αυτός εδώ με την παρουσία του, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός στο τομέα της μηχανικής. Γιατί ουσιαστικά και αυτό που κάνουμε εδώ τόση ώρα τι είναι. Είναι μηχανική συν λίγη ειδική σχετικότητα, συν εξίσου του Ντεμπρέγκ. Μεκάνικς. Κάνουμε αυτό που όλοι μαζί ξεκινήσαμε και μαθαίναμε στο Λύκειο και μετά στο Πολυτεχνείο ή στο Πανεπιστήμιο. Μεκάνικς. Λοιπόν, και να δούμε μια ωραία εικόνα από ένα περιοδικό διεθνούς γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος που έβγαλε πρόσφατα σχετικά με τη δουλειά μας, Rotating Lepton Model, ενώνοντας τη σχετικότητα, την κβαντομηχανική και τα νετρίνα για τη σύνθεση της ύλης. Και βλέπετε αυτό το διάγραμμα που το έχουμε και εμείς ήδη δείξει εδώ, δηλαδή είναι πώς μεταβάλλεται η δύναμη με το γάμα. Και είναι λογαριθμικό το διάγραμμα, δηλαδή άμα πηγαίνει κάτι με το γάμα στην έκτη, είναι ευθεία με κλίση 6. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η δύναμη αυτή, η FG, η βαρυτική λένε, αυξάνεται πάρα πολύ και όταν φτάσει εδώ που είναι η μέγιστη τιμή που της επιτρέπει ο Ντεμπρέγκ να πάει, δηλαδή εδώ που φτιάχνει το νετρόνιο, είναι 1,3 επί 10 στην 59 φορές μεγαλύτερη από την κανονική νευτόνια τιμή. Δηλαδή, χρειάζεται να γράψει 59 μηδενικά κανείς για να παραστήσει αυτό το νούμερο πόσο μεγάλο είναι. Και εδώ αυτό είναι ίση με το βάρος 100 ανθρώπων στη γη η βαρύτητα. Επομένως, έχουν αρχίσει και ξένα περιοδικά γενικής κυκλοφορίας και λένε καλά λόγια για τη δουλειά μας. Για να μην νομίσουμε ότι έχουμε κάνει και τίποτα πολύ σπουδαίο, εδώ συγκρίνω το κλασικό μοντέλο του Bohr που το μαθαίναμε είτε Πολυτεχνείο είτε Πανεπιστήμιο στα πρώτα έτη εκεί. Το άτομο του υδρογόνου, ένα ηλεκτρόνιο που γυρίζει γύρω από ένα πρωτόνιο, οι δυο του εξισώσεις, το ηλεκτρόνιο σωματίδιο, το ηλεκτρόνιο σχήμα, Newton, Coulomb, Ντεμπρέγκ, τα ίδια κάναμε και εδώ, μόνο που λάβαμε υπόψη μας και τον Αϊνστάιν και ότι η βαρυτική δύναμη εδώ είναι κινούσα δύναμη, ενώ εδώ είναι η ηλεκτροστατική. Κατά τα άλλα, τα δύο μοντέλα μοιάζουν πάρα πολύ ανάμεσά τους. Και η κατάλυση. Αυτή είναι μια απορία που την περίμενα. Ακούσατε ήδη από τον αγαπητό μας πρόεδρο ότι τα πρώτα 30 χρόνια στη ζωή μου δούλευα πάρα πολύ και δουλεύω ακόμα, την αγαπάω, την κατάλυση. Την κατάλυση δηλαδή της χημίας. Και τα καλά νέα που έχω να σας πω είναι ότι η κατάλυση και εδώ στη φυσική παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Και ως τώρα άγνωστο. Θα είναι σύντομος. Θα κάνουμε μαζί ένα νοερό πείραμα. Θα πάρουμε δύο νετρίνα. Ένα που έρχεται από τα αριστερά με ταχύτητα και ένα άλλο που έρχεται από τα δεξιά με ταχύτητα και θα προσπαθήσουν να φτιάξουν μια περιστρεφόμενη δομή. Κάτι σαν ένα νετρόνιο που να αποτελείται από δύο σωματίδια, όχι από τρία, για να είναι τα πράγματα απλά. Λοιπόν, βάζοντας το RLM, υπολογίζει κανείς ότι θα τα καταφέρουν να φτιάξουν αυτή τη δομή, αν η αρχική τους ενέργεια είναι 250 μεγαεύη το καθένα. Αλλά αυτή είναι πολλή ενέργεια.
Ευτυχώς σε αυτό το δωμάτιο δεν υπάρχει σίγουρα κανένα νετρίνο που να έχει τόση ενέργεια, αλλιώς θα μπορούσε να αρχίσει ξαφνικά να γίνονται βαριοσύνθεση και να γίνονται πολύ εξώθρωμα φαινόμενα. Όχι, δεν υπάρχει. Τόσο μεγάλη ενέργεια ενεργοποίησης, γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει η βαριογένεση, δεν σχηματίζονται βαριόνια από μόνα τους. Πρέπει κάποιος να τα βοηθήσει και αυτή τη βοήθεια μπορεί να προσφέρει ένα ηλεκτρόνιο ή ένα ποζιτρόνιο στη μέση. Μόλις βάλει κανένας ένα ηλεκτρόνιο ή ποζιτρόνιο στη μέση, επειδή αυτό έχει τεράστια μάζα, δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τα νετρίνα, αμέσως κύριε Πρόεδρε, αμέσως τελειώνουμε, γι' αυτό καταφέρνει και τα φέρνει κοντά και έτσι γίνεται, σχηματίζεται το πρωτόνιο. Κύριε Πρόεδρε, σε 7 λεπτά θα έχω τελειώσει, γιατί φτάνουμε στα συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, ενδιαφέρον, το 99% της μάζας των πρωτονίων και των νετρονίων είναι η κινητική ενέργεια των νετρίνων τους. Και αυτό σημαίνει ότι μέσα στο σώμα μας αυτό που είναι πραγματικά η μάζα των νετρίνων είναι απειροελάχιστη, είναι ελάχιστα γραμμάρια. Το υπόλοιπο είναι η κινητική ενέργεια που έχουν τα νετρίνα που τρέχουν. Δεύτερον, η εξίσωση Νεύτωνα-Αϊνστάιν είναι σε εκπληκτική συμφωνία με το πείραμα και περιγράφει άριστα τη δημιουργία αδρονίων, μεσονίων και πεζονίων. Σίγουρα όλοι χρωστάμε πάρα πολλά σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Άλλαξαν την εικόνα που έχουμε για το σύμπαν μας. Δεύτερον, όσον αφορά τη σύγκριση του στάνταρ μοντέλου του καθιερωμένου προτύπου και του RLM, είναι μερικά σωματίδια όπως αυτά που παραμένουν τα ίδια και στα δύο μοντέλα, τα τρία νετρίνα, το ηλεκτρόνιο, το ποζιτρόνιο. Είναι πολλά που χάνονται. Ας πούμε, τα quarks, όπως είδαμε, είναι ρελατιβιστικά νετρίνα. Άρα δεν χρειάζεται να τα θεωρούμε σαν ξεχωριστά σωματίδια. Γι' αυτό και δεν μπορεί να τα απομονώσει κανείς και να τα μελετήσει. Τα φωτόνια είδαμε ότι δεν υπάρχουν. Τα κλώνια επίσης είδαμε ότι είναι αυτός ο όρος ο γάμα στην έκτη που κάνει τόσο ισχυρά να κολλάνε τα νετρίνα μαζί τους. Τα μποζόνια είδαμε τι είναι. Είναι δομές περιστρεφόμενες και μπορούμε όλα αυτά, για όλα αυτά υπάρχει μια απάντηση όπου υπάρχει διαφωνία. Και τέλος πάμε τελικά συμπεράσματα. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι κύματα νετρίνων. Αυτό το δούμε από την αρχή. Τα θεμελιακά άτμη, τα σωματίδια είναι μόνο 5. Να μην σας κουράζω με αυτά. Η ισχυρή πυρηνική δύναμη είναι βαρυτική δύναμη μεταξύ σχετικιστικών περιστρεφωμένων ζευγών νετρίνων. Συμπεράσματα 4. Η ασθενής δύναμη είναι σχετικιστική δύναμη μεταξύ περιστρεφωμένων ζευγών νετρονίου ηλεκτρονίου. Τα quarks είδαμε είναι υπερταχεία σχετικιστικά ζεύγη νετρίνου-νετρίνου ή νετρίνου ηλεκτρονίου. Το RLM είναι σε εκπληκτική συμφωνία με το πείραμα. Απλώς σας δείχνω από εδώ κάτι πολύ κολακευτικά σχόλια για το RLM από ένα εξαιρετικό αγγλικό περιοδικό που λέγεται Research Features. Λέει μόνο αυτά που είναι σε κόκκινα διαβάζω. Σύμφωνα με την ειδική σχετικότητα, αντικείμενα που ταξιδεύουν ή γυρίζουν με πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες, που πλησιάζουν ταχύτητα του φωτός, εμφανίζονται να γίνονται πολύ βαρύτερα, δραματικά βαρύτερα ακριβώς. Και εδώ λέει ότι το μετέλεγμα περιστρεφωμένων νετρίνων είναι μια κομψή θεωρία η οποία ενώνει την κβαντομηχανική με τη βαρύτητα και τη σχετικότητα για την πρώτη φορά. Εδώ βλέπετε και τις φωτογραφίες δύο από τους τρεις συνεργάτες μου. Θα τους δούμε πολύ σύντομα και in vivo. Το βιβλίο που βγάλαμε με τον κύριο Σταμάτη Σουεντία από τη Springer πέρασε και αυτό από πολλές περιπέτειες, αλλά ένα διαράκι μόνο έχει βρει κάποιος ότι κάπου λείπει σε κάποια εξίσωση. Μπορείτε να το εμπιστεύεστε πλήρως. Και εδώ η ομάδα μας στις Πάτρες, από τα αριστερά ο μπαμπάς σου, ο Σταμάτης Σουεντία, ο Δημήτρης ο Γρηγορίου, ο Διονύσης ο Τσούσης, η ακούραστη γραμματέας του εργαστηρίου μας, η κυρία Σούλα Πηλίστη και η όμορφη θέα που βλέπουμε από το γραφείο μας. Θα παρακαλούσα θερμά τους συνεργάτες μου να σηκωθούν τον κύριο Σταμάτη, τον Διονύση και τον Δημήτρη να τους χειροκροτήσουν γιατί πραγματικά το αξίζουν. Πάλι ευχαριστώ. Και να τελειώσουμε με κάτι που θα μου επιτρέψει να πω στο τέλος κάτι που είχε πει ο νομπελίστας ποιητής μας που είπε «Είμαστε από καλή γενιά». Δεν ξέρω πώς τον θυμάστε. Βεβαίως, όλοι τον θυμάστε. Είναι... Κοιτάξτε τι έγραψε ο Ευρυπίδης, σας το πω. Μόλις διαβάσω τι είπε ο Ευρυπίδης το περίπου στο 400 π.Χ. Αυτό είναι
διδάγματα για νέους. Δηλαδή, το απευθύνω και εγώ στους νέους συνεργάτες, όσους έχουμε εδώ πέρα μέσα. Ευλογημένος είναι όποιος διδάχτηκε πώς να ασκεί την έρευνα, χωρίς να βλάπτει τους συμπολίτες του, χωρίς να επιδίδεται σε άδικες πράξεις, αλλά συλλαμβάνοντας την τάξη της αθάνατης και αγέραστης φύσης, από τι αυτή συνίσταται, με ποιον τρόπο και με ποια φορμή. Ευρυπίδης, αποσπάσματα από ένα άγνωστο έργο. Διαβάζοντας αυτό, πραγματικά λέει κανείς άξιον εστί. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Βαγενά για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του. Αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μπορώ να το πω και εγώ ομοί ειδικός, δεν μπορώ να εισέλθω στην ουσία. Εύχομαι, αγαπητέ Κώστα, η ομιλία αυτή να έχει επίχυση και στους ειδικούς. Και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λύεται η συνεδρίαση.